πρέπει να δυναμώσει και να αγκαλιαστεί από χιλιάδες λαούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το αίτημα για καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια ή πανάτο, για να μην χρησιμοποιηθεί η χώρα μας ως ορμητήριο ή προγεφύρωμα πολεμικών επεμβάσεων, να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδα-ΣΥΠΑ για τις βάσεις, να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από τον άνθρωπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βρετανία, βλέπουμε να ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από ένα με πολύ μεγάλο διάστημα σκληρών αντιπαραθέσεων και ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Χωρίς αμφιβολία, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ της Βρετανικής αστικής τάξης και των άλλων ευρωπαϊκών αστικών τάξεων θα συνεχιστεί μπροστά και στη νέα φάση για τη σύναψη των εμπορικών συμφωνιών που ακολουθεί το Brexit. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο πως ο Βρετανικός λαός δεν έχει τίποτα θετικό να περιμένει, αφού επί της ουσίας το Brexit αφορά μόνο την ανησυχία της αστικής τάξης για να διασφαλίσει τα ευρύτερα συμφέροντα σε μία περίοδο που η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης. Παρά τις επιμέρους διαφορές στο εσωτερικό της ίδιας της αστικής τάξης, που αντανακλάται και στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο βασικών αστικών κομμάτων, όλοι θεωρούν δεδομένη την ανάγκη να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των Βρετανικών μονοπωλίων, με κοινό παρανομαστή την ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, τη μείωση εργατικού κόστους, την άνοδο της παραγωγικότητας μέσω του ξεζουμίσματος των εργαζομένων κτλ. Οι εξελίξεις γύρω από το Brexit επιβεβαιώνουν την επικαιρότητα της θέσης του ΚΚΕ να αποδεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Αναδεικνύεται ότι χωρίς την εργατική τάξη και το λαό πρωταγωνιστές της εξελίξης, χωρίς λαϊκή εξουσία και οικονομία, η αποχώρηση αναπόφευκτα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης μερίδας του κεφαλαίου.